Καλό απόγευμα. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 4. Δύο είναι οι λόγοι της επικοινωνίας μας. Ο πρώτος είναι ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πολύ κοντά στον Ίνκασον, τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, τον 30χρονο στόπερ, ο οποίος είναι γνωστός άλλωστε στο ελληνικό πρωτάθλημα, το πέρασμά του από τον ΠΑΟΚ, με μεταγραφή από τη Μίντιλαντ που ανήκε, εκεί πήγε μετά τον ΠΑΟΚ. Αν όλα πάνε καλά, ο Παναθηναϊκός θα κλείσει, θεωρώ, με τον καλύτερο τρόπο έναν παίκτη που, όπως είπα και πριν, δεν χρειάζεται καθόλου χρόνο προσαρμογής για τη θέση του στόπερ. Θα είναι δίπλα στο Γκετ Βάιτ και τον Σέγκεφελτ αλλά και τον Μάγνουσον. Αυτή θα είναι η τετράδα. Οπότε στην ουσία έτσι φαίνεται ότι απελευθερώνεται και ο Αράο και μένει στη μεσαία γραμμή. Ρίχνει αρκετά λεφτά για την μεταγραφή αυτή ο Παναθηναϊκός. Δαπανηρή μεταγραφή. Πέρα από το ετήσιο συμβόλαιο του παίκτη που θα ξεπερνά από ό,τι λένε πληροφορίες το 1 εκατομμύριο ευρώ, λεφτά θα δώσει βέβαια και στην ομάδα του, τη Midland, με ένα ποσό κοντά σε αυτό που τον αγόρασε από τον ΠΑΟΚ. Τον αγόρασε γύρω στα 4 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν θα φτάσει σε αυτό το ποσό, αλλά τουλάχιστον θα το πλησιάσει. Θυμίζω ότι από το 2019 μέχρι το 2023 έπαιξε στον ΠΑΟΚ. Ήταν από τους κορυφαίους αμυντικούς στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Ίνκασον. Πήρε και ένα πρωτάθλημα και δύο κύπελα. Λοιπόν, από αλλού το περιμέναμε, από αλλού ήρθε. Αριστερό μπακ περιμέναμε. Τελικά κεντρικός αμυντικός ήρθε ως πρώτη μεταγραφή το τελευταίο καιρό, έτσι, γιατί έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Πήρε τον Ντραγκόφσκι. Από το Γενάρη έχει κάνει μια πολύ καλή και θα έλεγα και ποιοτική μεταγραφή για το για το κέντρο και φυσικά μιλάω για τον Μαξίμοβιτς, ο οποίος έκανε τεμπούντο στο προχθεσινό φιλικό. Αργεί όμως το θέμα του αριστερού μπακ, έχει αργήσει και συν οι άλλες προσθήκες, εξτρέμ, έτσι που θέλει ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, ο πρώτος λόγος ήταν αυτός. Η επικείμενη μεταγραφή είναι στην Αθήνα, είναι εδώ στην Ελλάδα. Τώρα πριν καμιά ωρίτσα έσκασε η είδηση αυτή. Και εμείς θα τα πούμε μετά την εκπομπή στο ραδιόφωνο. Σήμερα εκτάκτως στο ραδιόφωνο του Ελλάδα Sports 94,3 θα είμαι 6 με 9, κάνει 8 με 10. Εκεί γύρω στις 10, λίγο μετά τις 10, μαζί με τον Λάζαρο θα είμαστε στην εκπομπή Ο Ενεπιστός στο κανάλι μας στο YouTube. Σας περιμένουμε όλους εκεί να ανταλλάξουμε απόψεις με τα δικά σας μηνύματα όπως κάναμε τόσο καιρό και τόσα χρόνια παρέα βέβαια με τον Λάζαρο. Αναμονή λοιπόν για τα επόμενα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού, αφού κλείνοντας να πω ότι δεν έχει κλείσει, απλά είναι στην Αθήνα και είναι μια πολύ καλή θεωρώ μεταγραφή ο Ίνκασον για το κέντρο της άμυνας του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι το απόγευμα στο ραδιόφωνο 6 με 9 και το βράδυ στο κανάλι μας στο YouTube εκεί γύρω στις 10. Με τον φίλο τον Λάζαρο στην εκπομπή Ο Ενεπιστός. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια σε όλους σας.